κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ξεκινάει η εργασία, άλλοι πάνε για ύπνο, εμείς πάμε για δουλειά. Εδώ και 26 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο. Το 90 πήγαινα με ένα μικρό καρότσι, πήγαινα εκεί με τη γυναίκα μου, έτσι, γιατί η γυναίκα είναι το στήριγμα σε όλη την υπόθεση. Δεν με βλέπει και πολύ, λόγω δουλειάς τώρα ο ένας ξενυχτάει, ο άλλος κοιμάται. Έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το μυστικό για να επιβιώσει ένα ζευγάρι πολλά χρόνια. Τώρα εδώ γίνεται λίγο κομφούζιο. Φτιάχνουμε μια τρύπα και βάζουμε τη φωτιά στο κέντρο. Ένα λουκουμάκι, τα καλαμάκια προς άναμα και φτιάχνουμε μια πυραμίδα, σαν την πυραμίδα του Φαραώ. Είχα βάλει μια δόση προπάνιο. Λοιπόν, είχα βάλει για κάνα μήνα, δεν μου άρεσε ούτε το ψήσιμο, ούτε η νοστιμιά. Άλλαξε τελείως, δηλαδή η δύναμη και η νοστιμιά είναι το κάρβουνο. Και μετά από ένα μήνα, αφόσον είδα ότι δεν έβγαζα την ποιότητα που ήθελα, επιστροφή παραδοσιακά πάλι στα κάρβουνα. Ένα στο πεδίο το Άρεος, ο Γιώργος, 3-4 καρότσια στην Αθηνάς, ένα στη Οφάνης πλατεία Αμερικής. Γνωριζόμασταν με τους πιο πολλούς, γνωριζόμασταν στα αυτόφορα. Μία φορά, δύο μήνες, τρεις, δεν είχαμε άδειες τότε και με τα καρότσια και εκεί γνωριζόμασταν. Εδώ είμαι κάτι χρόνια νεότερος στην ηλικία σου. Ήμασταν υπαίθρια, τελείως υπαίθρια, ψισταριά, ο πάγκος, φως και η ομπρελίτσα για τυχόν ενδεχόμενο, για βροχή. Πηγαίναμε σε γήπεδα, πήγαμε σε παζάρια. Εντάξει, ήμασταν και πιο νέοι τότε και είχαμε δυνάμεις, εδώ με τη σύζυγο. Εδώ είναι τα Μελίσια, με χιόνια, μπόλικα χιόνια. Και ο γιος μου εκεί ακολουθάει. Έχουμε φτιάξει πλαίσια εδώ, έχουμε κόψει κυρίθρες εδώ. Μπαπ, βγάζαμε και τις κόβαμε εδώ, όπως είναι κατευθείαν. Χωρίς επεξεργασία, βγάλουμε κατευθείαν χύμα. Και... την παραγωγή στην κατάσταση. Ναι, και έβλεπαν εδώ πελάτες, δώσουν και εμένα φίλοι για πούλημα. Πάρε, λέω, και τα βρίσκουν. Πάρε, πάτε. Ναι. Εδώ τα μέλια τα ωραία. Δεν υπάρχει αγρινιώτης που να μην ξέρει να ψήνει και να σφάζει. Έτσι, το έχει στο αίμα του μέσα, η κουλτούρα. Είναι για σένα, ε. Ναι, ναι. Και οι δύο από τα αγρινιά είμαστε, οπότε. Και συγκεκριμένα εγώ έχω γεννηθεί στη Σπολάη του Αγρινίου σε μία καλύβα. Το ρεύμα δεν υπήρχε, έτσι ήταν άγνωστη λέξη στην καλύβα το ρεύμα. Εσύ τι μου
προτείνω, να πάρω λουκάνικο, να πάρω. Εγώ χοιρινό προτείνω. Χοιρινό. Και το λουκάνικο είναι ωραίο, αλλά είναι extreme. ναι. Λοιπόν, πάμε. Μαρούλι βάζω. Μαρούλι, ναι. Μαρούλι. Ντομάτα. Ναι. Κρεμμύδι. Σε κανένα καυτερό, αν έχετε. Ναι, 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 έχω, έχω. Και τσίλι. Και είσαι πρώτος. Θα πας στοιχείο μετά οι γιορτές. Ναι, πας κάτω. Ναι. Έτσι. Χιώτες είχα πολλούς στα καράβια. Ξέρω. Η καλύτερη ναυτική. Είχα ένα χιώτη, λοστρόμο. Δουλειά, απ' έξω την ήξερε. Έπαιρνε τη βαριοπούλα και το καλέμι, γκάπ, γκάπ, με τρεις στόκοβε, τέτοιο θερματόσχημα. Έπαιρνε ένα γκάβο από πρίμη, ο κάβος, θέλει τρία άτομα να το τραβήξουμε. Αυτό το βούταγε μόνο και πήγαινε. Έχει δει βαρέλι γυμάτο να το βάλει στην πλάτη για να το πηγαίνει το βαρέλι. Γίγαντας. Γίγαντας. Κοίτανε, αυτός ήταν αθώος γίγαντας. Καθότανε, δεν πείραζε κανέναν. Ένας άνθρωπος είχε ένα κουμπολόι. Τάκ, τάκ. Ήταν ένας. Εννοεί. Τον πείραζαν τα πάντα. Και λέει, δεν μας παρατάς εσύ, λέει και το κουμπολόι σου, μάμο. Και έρχεται να χτυπήσει το λοστρόμο. Να τον βουτήξει, τον βουτάει το λοστρόμο. Έτσι από εδώ του κουνάει. Το γίγαντα. Σκόθηκε ο γίγαντα απάνω. Ρε Σπύρο, λέει, εγώ δεν σε πειράζω. Γιατί το πιάνει, το πιάσε από εδώ και το σήκωσε μετά από το χέρι. Αθελάτου. Δηλαδή, το σήκωσε απάνω, ρε Σπύρο, εγώ σε αγαπάω. Κοιτάω τα πόδια, στον αέρα τα πόδια, με το ένα χέρι. Και πάει σαν κότα, πάει στον αντιπομπλίαρχο και λέει. Λέει, ρε, πήγε να με πλακώσει το ξύλο, ορίστε, μόσχεσε το κουμπί. Ναι, μόσχεσε, λέει, το πουκάμισο, έφυγανε τα κουμπιά. Λέει ο Λοστρόμος, εντάξει ρε, στο λιμάνι θα σου πάρω ένα μπουκάμισο, λέει, και τελείωσε η δουλειά. Πες και εσύ ρε γυναίκα, δίμω με. Η γαλαρία πάντα, δε. Καλό μια Μαρία, έτσι. Δεν μιλάει πολύ. Ερχόταν δύο τύποι παλιά, οι οποίοι φαινόταν ήταν οι άνθρωποι του υπόκοσμου. Λοιπόν, ερχόταν εδώ, ούτε τηρούσανε σειρά, τίποτα. Σπρώχανε τον κόσμο και μπαίνανε μπροστά. Ήμασταν δύο άτομα. Είχα μια κοπέλα, λέω: Άννα, εξυπηρέτησε το, σε παρακαλώ. Τι εξυπηρετούσε γρήγορα να φύγουν. Λοιπόν, και από το πράγμα έκαναν παρατηρήσει κάτι πελάτες. Δεν φίλε, λέει: Εγώ ήρθα πρώτο και τον λέω να σου πω κάτι. Είσαι σαν αυτόν, λέει όχι. Άστο να φύγει. Δώστο να φύγει, να μην μπλέξουμε. Δώστο να φύγει. Όσο κάθονται αυτοί είναι σαν ορολογιακή βόμπα. Ερχόταν μία φορά τις 10 μέρες, αραιά. Το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή, ούτε σεβότανε σειρά, ούτε τίποτα, έτσι με το στυλ του Νταβατζή. Σε έφτιαχνα εγώ, με πληρώνα, δεν μπορώ να πω. Αλλά μπαίνανε πάντα πρώτοι. Τις ξεπερνούσαν να φύγουν. Και μου λέει ο άλλος, τι φοβάσαι, λέει. Εδώ είμαστε 10 άτομα. Έχεις κανένα πρόβλημα, λέει, τον πλακώσαμε, λέει, εσύ θα φύγεις, εγώ θα μείνω εδώ. Από τα πολλά, αυτοί οι δύο οι τύποι πήγανε σε μια καντίνα στον Κηφισό. Ήταν μια καντίνα και κάνανε το ίδιο πράγμα. Σπλακώσανε στο ξύλο, βοηθήσανε και οι πελάτες, τους κάνανε μαύρους. Λοιπόν, έληξε το σκηνικό,
Και πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος στον πατέρα του. Λέει, πατέρα, αλλά κάτω έγινε μια φασαρία. Αυτό και αυτό και αυτό. Έγινε. Λοιπόν. Και ήρθε ο πατέρας στην καντίνα και μετά από καμιά δύο ώρες φτάνουν αυτοί οι δύο τύποι με μια καραμπίνα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ στην καντίνα και σκοτώσαν τον πατέρα. Ερχόταν και ο φίλος μου Αριστόπουλος, ο κλαρινίστας, ο Κώστας. Μας αμαζεί φαντάζομαι πως. Ερχόταν, πες, και ο Γιαννάκης, ο Φλωρινιώτης, και λέω παλιά, σε έπαιζα εγώ στο σταθμό, ήταν και ο ραδιοπειρατής. Και μου λέει, το ξέρω, εσείς μας παίζατε, λέει, οι ραδιοπειρατές, γιατί τα κανάλια, ήρθε η ΕΝΕΔ, τότε τη σαμπουτάρα, δεν βάζανε τέτοια πράγματα, δεν βάζανε λαϊκές. Πενιές, τίποτα, τραγουδιστές, όχι, σαμπουτάρα. Εμείς οι πειρατές τις βάζαμε, τις αναδείξαμε. Πού λέγανε αυτούς? Παράδεισος. Στα μεσαία τότε δεν υπήρχαν FM, μεσαία. Παράδεισος. Και η γυναίκα εδώ ήταν ακροάτρια. Το κονιάκ μου θυμίζει παλιές παιδικές ηλικίες, δηλαδή όταν ήμασταν 16-17 πηγαίναμε για δουλειά και πριν πάμε για δουλειά πηγαίναμε σε ένα καφενείο εκεί στο χωριό, πιτσιρικάδες βάλτε από ένα κονιάκ, πίναμε από ένα χύμα, έτσι, Χρυσαντακόπουλος, Πάτρα, πίναμε από ένα και πηγαίναμε για δουλειά. Ένα πίνουμε και τώρα. Δεύτερο, δεν χαλάμε τη συνταγή. Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα. Τι έγινε, καλά? Καλά, μωρέ, εσείς. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα με διπλή πανσέτα. Ναι, ναι. Τι έγινε, καλησπέρα, καλά? Βασίλη! Έλα! Μη φοβάσαι, όμορφο παιδί σας, σε πάρε κάμερα, σε παντρέψουμε. Μια ακούει η γυναίκα, εδώ είναι. Α, τι έγινε, καλά. Καλά. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά, Μαρία, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Τι σου θυμίζει? Τι μου θυμίζει? Παλιές καλές εποχές, ρε φίλε. Όπως το κλασικό σάντουιτς. Αθλητικό. Όχι, δεν ήμουν αδύνατος ποτέ. Είναι το αθλητικό σάντουιτς που πρέπει να έχεις να φας και να δοκιμάσεις. Ποια είναι η διαφορά με τα άλλα σάντουιτς που το κάνει τόσο ωραίο? Ρε φίλε, είναι σάντουιτς. Αυτό είναι το. Είναι σάντουιτς. Δεν είναι πλαστικό. Είναι σάντουιτς. Το τρως θα το ευχαριστιέσαι. Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι εδώ πέρα από το γυμνάσιο σχεδόν, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 10 χρόνια. Ειλικρινά είναι τρομερό το σάντουιτς, όπως είπε και ο Βασίλης, αν και τρώει πρώτη φορά. Και φαίνεται ότι τρώει γενικά πάρα πολύ.
Είναι τρομερό αυτό, παιδιά. Ειλικρινά πρέπει να έρθετε να το δοκιμάσετε, να καταλάβετε από μόνοι σας για τι πράγμα μιλάμε. Και ειδικά να δοκιμάσετε την πανσέτα. Με διπλή πανσέτα και με σος. Όποιος ξέρει θα καταλάβει αυτό. Γεια χαρά. Πέρασε μια βραδιά μαζί, είδατε κι εσείς, δηλαδή δουλέψατε κι εσείς σήμερα. Άλλη μια μέρα έφτασε στο τέλος.